Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Μία από τις σημαντικότερες θεολογικές εορτές του λειτουργικού έτους της Εκκλησίας είναι αυτή της Πεντηκοστής, η οποία συνδέεται άρρηκτα με την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Στην ίδια την υπόσταση της Εκκλησίας, η Πεντηκοστή συμβολίζει και εκφράζει την παρουσία του Πανάγιου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας, αφού αποτελεί τη μεταμορφωτική δύναμη του εκκλησιαστικού σώματος και όλου του κόσμου. Εμείς προσκαλέσαμε και φιλοξενούμε για να υπομνηματίσει το βαθύτερο περιεχόμενο της διπλής αυτής εορτής τον επιστημονικό συνεργάτη του τηλεοπτικού μας σταθμού, κύριο Ιωάννη Σιδηρά. Κύριε Σιδηρά, πώς καθιερώθηκε αρχικά η εορτή της Πεντηκοστής? Γνωρίζετε, κυρία Κινέζο, ότι μέσα στο λειτουργικό έτος της Εκκλησίας η μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, η οποία έχει θεμελίωση ακόμη στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί υπήρχε εορτή της Πεντηκοστής του Εβραϊκού Έθνους, η οποία εορταζόταν στις 16 του Εβραϊκού μήνα Νισάν και ονομαζόταν Πεντηκοστή Εορτή των Γεννημάτων ή των Εβδομάδων. Αυτή η εορτή καθιερώθηκε 50 μέρες αφού συντελέστηκε μετά την Ανάσταση του Θεανθρώπου Χριστού, ήδη κατά τους πρώτους αποστολικούς χρόνους. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η συγγραφή, η μεγάλη εκκλησιαστική συγγραφή του 4ου μετά Χριστόν αιώνος, αναφέρουν ότι η μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, με την οποία ολοκληρώνεται η Θεία Αποκάλυψη σχετικά με το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού και την αποστολή πλέον των μαθητών ως Αποστόλων στα έθνη και σε όλο τον κόσμο, ήταν μια εορτή την οποία η Εκκλησία την θεώρησε ως κορυφαία, γιατί είναι μια αποκαλυπτική, θα λέγαμε, θεϊκή εμπειρία μεταμορφώσεως των Αποστόλων σε κηρύκων του Ευαγγελίου και ταυτοχρόνως είναι, θα λέγαμε, η απόλυτη εμπειρία, η απόλυτη βιωματική εμπειρία της παρουσίας της μεταμορφωτικής δυνάμεως του Θεού απάνω στον άνθρωπο, απάνω στους Αποστόλους οι οποίοι μεταμορφώνονται και κηρύττουν τον Ευαγγελικό Λόγο. Θα πρέπει να ξέρετε ότι σε αντικατάσταση της εβραϊκής εορτής της Πεντηκοστής, των γεννημάτων ή των εβδομάδων, κατά την οποία οι Ιουδαίοι προσέφεραν τα πρώτα γεννήματα Σίτου και Κριθαρίου στο ναό του Σολομώντα ως ένδειξη ειρηνικής συμφιλίωσης του Ισραήλ με τον Ιαγβέ, σε αντικατάσταση αυτής της εορτής με την αποκάλυψη της Θείας Επενέργειας του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος και της άκτης της χάρης του, η οποία μεταμόρφωσε τους απλούς μαθητές αλλιείς σε θεοφόρους Αποστόλους και κήρυκες της Θείας Αποκαλύψεως σε όλο τον κόσμο, η Εκκλησία θεώρησε ακριβώς ότι αυτή η μετάβαση από την σκιά του νόμου και από την υλική, θα λέγαμε, τιμή στην σχέση Θεού και ανθρώπων που είχε ο Ισραήλ σε μία πνευματική εμπειρία, σε μία μετάβαση σε κάτι ουσιαστικότερο και πνευματικότερο. Έτσι λοιπόν μπόρεσε και σιγά σιγά αυτή η εορτή κατέστη κορυφαία εορτή, ταυτόσιμη και συνώνυμη με την γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Αν και η Εκκλησία, όπως λέμε, στο σχέδιο του Θεού, στη Θεία Οικονομία, υπήρχε πάντοτε και ήταν το απάβγασμα εκείνη τη στιγμή που η Εκκλησία καθίσταται ορατή πλέον στον κόσμο, στα πέρατα της Οικουμένης και σε όλα τα έθνη. Έτσι, από την Αποστολική ακόμη περίοδο, κυρίως από το 2ο μετά Χριστόν αιώνα, πιο έντονα, με αποκορύφωμα τον 4ο αιώνα, πλέον η εορτή της Πεντηκοστής είναι κορυφαία εορτή του όλου λειτουργικού έτους της Εκκλησίας μας. Κύριε Σιδηρά, ποια είναι η βαθύτερη θεολογική σημασία της Πεντηκοστής για την Εκκλησία και ολόκληρη την ανθρωπότητα? Ξέρετε, η χαρά της Πεντηκοστής είναι μόνιμη στον άνθρωπο. Η χαρά της Πεντηκοστής, που είναι Θεία Εμπειρία, είναι η τελευταία αποκάλυψη, όπως έχει ονομάσει ο αείμνηστος μεγάλος δογματολόγος και δικός μου καθηγητής, μέγιστος συγγραφέας, ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης.
Είναι η έσχατη αποκάλυψη μέσα στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Μετά την Ανάσταση, την Ανάληψη, πλέον η Πεντηκοστή ολοκληρώνει αυτό που λέμε Θεία Αποκάλυψη επί της Γης. Είναι, αν θέλετε, η ανάβαση του ανθρώπου μέσα στην εμπειρία της Πεντηκοστής, μέσα στο μυστήριο της Πεντηκοστής, είναι η ανάβαση του ανθρώπου από τα γήινα στα ουράνια, από τα φθαρτά στα άφθαρτα, από τα ορατά στα όρατα. Είναι η μεταμορφωτική άκτιστη ενέργεια του Παρακλήτου, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, τέλειο Θεού, του Παναγίου Πνεύματος, που όντως επενεργεί με την άκτιστη ενέργειά του μεταμορφωτικά στον κάθε χωικό άνθρωπο. Μην ξεχνάτε ότι κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν με μορφές πύρινης γλώσσας, ιδιαίτερης πύρινης γλώσσας επί της κεφαλής κάθε Αποστόλου, συντελείται αυτό το μυστήριο της Πεντηκοστής, η μεταμόρφωση των μαθητών του κάθε μαθητή σε Απόστολο, έχουμε πλέον μία θέωση. Θεώνονται οι κτιστοί και χωικοί και φθαρτοί μαθητές αλλοιείς. Θεώνονται, μεταμορφωτικά ανακαινίζονται, γλωσσολαλούν γλώσσες αλλότριες και ξένες. Καθίστανται όντως Απόστολοι και μύστες του μυστηρίου της Εκκλησίας και της εκ νεκρών Αναστάσεως του Χριστού, την οποία ως πρόταση ζωής μεταλαμβαδεύουν σε όλη την οικουμένη. Αυτή η αποκάλυψη, γιατί η Πεντηκοστή είναι η έσχατη αποκάλυψη, υφίσταται μόνιμα. Θα μου πει κάποιος, μα έχουμε πεντηκοστές μέσα στη ζωή των ανθρώπων, βεβαίως. Ο κάθε Άγιος της Εκκλησίας μας ζει την προσωπική του Πεντηκοστή. Δηλαδή την θέωση, την μεταμόρφωση, την ανακαίνισή του, την τελείωσή του. Όλοι τιμούμε το Γέροντα Παΐσιο, Άγιο Παΐσιο, Άγιο Πορφύριο, Άγιο Ιάκωβο. Τόσες προσωπικότητες των εσχάτων χρόνων. Αυτοί οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, θνητοί και φθαρτοί κατά τα λοιπά άνθρωποι, έζησαν, βίωσαν το μυστήριο, το μυστήριο και την εμπειρία της Πεντηκοστής σε όλη τους τη ζωή. Ανακαινίστηκαν, μεταμορφώθηκαν. Έγιναν οι ίδιοι τα δοχεία της χάριτος της Πεντηκοστής. Οι ένσαρκες εικόνες του μυστηρίου της εμπειρίας της Πεντηκοστής, τους οποίους τους τιμούμε. Τους απεικονίζουμε στις εικόνες, τιμούμε τα ιερά λειψανά τους. Η χάρη και η χαρά της Πεντηκοστής, το λέγω, η χάρη και η χαρά της Πεντηκοστής είναι μόνιμη μέσα στην Εκκλησία. Ουδέποτε εξέλιπε ανά τους αιώνες και ουδέποτε θα εκλείψει. Η ίδια η Εκκλησία είναι το μυστήριο της θεώσεως των ανθρώπων, το μυστήριο της Πεντηκοστής αδιαλείπτος. Και ένα προσωπικό μυστήριο και προσωπική εμπειρία του καθενός μας που μεταμορφώνεται, ανακαινίζεται, δεχόμενος την εμπειρία, όχι μία μαθηματική εξίσωση ορθολογισμού, αλλά ως βιωματική προσωπική εμπειρία θεώσεως, τελειώσεως, αναβάσεως και ανακαινήσεως. Γι' αυτό είναι σημαντική η εορτή της Πεντηκοστής. Θα σας πω κάτι. Κατά την ημέρα της χειροτονίας των κληρικών, οι επίσκοποι συνήθως αναφέρουν στους λόγους τους πατρικούς και νουθετήριους προς τον νέο χειροτονηθέντα, ότι τούτη την στιγμή βιώνεις την προσωπική σου Πεντηκοστή. Τι είναι η Πεντηκοστή από την άποψη αυτή? Βιώνεις, λέει, την προσωπική σου Πεντηκοστή στον κάθε κληρικό. Είναι η κλίση, το κάλεσμα του Παρακλήτου που επενεργεί σε έναν φθαρτό, θνητό, χωικό άνθρωπο, τον ανακαινίζει και τον καθιστά υπουργό των μυστηρίων της Εκκλησίας, όπου το σύνολο της χάριτος της Πεντηκοστής εκεί βιώνεται. Άρα όλο το εκκλησιαστικό σώμα βιώνει ως εμπειρία ευχαριστιακή σε σύναξη μέσα στην Θεία Λειτουργία που είναι η Πεντηκοστή της μετά τον θάνατο αυθάρτου και αιωνίου ζωής, αυτή την χαρά της μυστηριακής εμπειρίας και της παρουσίας του Παρακλήτου. Ναι, είναι η παρουσία του Παρακλήτου. Γι' αυτό η Εκκλησία τιμά δε όντως αυτή την εορτή. Και αν θέλετε, αναζητούμε όλοι φως, ελπίδα, χαρά, δύναμη, θάρρος, ανακαίνιση, το καινούριο, την καύση του παλαιού και του σάπιου,
Λοιπόν, η Πεντηκοστή είναι οι εμπειρήνες γλώσσες, επενέργεια του παρακλήτου που ανακαινίζει, αποκαθέρει, μεταμορφώνει, αναγεννά, αναζωογονεί και όντως καθιστά τον χωρικό άνθρωπο δοχείο της άκτιστης επενέργειας, διότι είναι η τελική, αν θέλετε, πορεία του ανθρώπου για να γίνει κατά χάριν Θεός. Κατά χάριν Θεός. Αυτή είναι η τελική πορεία, τα έσχατα, η τελείωση, η θέωση, η κατά χάριν θέωση. Κύριε Σιδηρά, γιατί τη Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή η Εκκλησία αφιερώνει μια ιδιαίτερη ημέρα στο τρίτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος? Ναι, πάρα πολλοί με ερωτούν και πολύ ωραία η ερώτησή σας, κυρία Κινέζου. Πάρα πολλοί με ερωτούν γιατί την Δευτέρα της Πεντηκοστής να υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη αναφορά στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ξέρετε ότι στην πραγματικότητα η ημέρα της Πεντηκοστής, κατά την οποία το Πανάγιο Πνεύμα μεταμόρφωσε από μαθητές ή Αποστόλους όχι μόνο τους 12 μαθητάς του Χριστού, αλλά και άλλους περίπου στον αριθμό 120, που είναι ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών. Ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός είχε τους 12 μαθητές και όπως οι μεγάλοι μελετητές της Καινής Διαθήκης αναφέρουν, είχε και έναν ευρύτερο κύκλο μαθητών που ανέρχονται στους 120. Όλοι αυτοί δέχθηκαν αυτή την άκτιστη ενέργεια και χάρη της μεταμορφώσεως. Όπως είπαμε, το μυστήριο της εμπειρίας της Πεντηκοστής. Και βέβαια βαφτίστηκαν και 3.000 Ιουδαίοι και εθνικοί. Αυτό το γεγονός στην πραγματικότητα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής αναδεικνύει την παρουσία και το ρόλο του Παναγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία, η οποία πλέον ανοίγεται στα έθνη, γιατί η Εκκλησία, κυρία Κινέζου, δεν είναι κλαμπ, κύκλος σε σωσμένων και αναμάρτητων, αλλά νοσοκομείο αμαρτωλών ψυχών. Ενώ λοιπόν αναδεικνύεται ο ρόλος του Παναγίου Πνεύματος, οι πατέρες της Εκκλησίας από τον 4ο αιώνα και μετά, κυρίως τον 5ο αιώνα, αποφάσισαν, λόγω του ότι είχαν προηγηθεί και αιρέσεις που αφορούσαν την αμφισβήτηση της θεότητας του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, που είναι το Πανάγιο Πνεύμα, αποφάσισαν να καθιερώσουν ως ιδιαίτερη ημέρα την Δευτέρα της Πεντηκοστής, ως ημέρα του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος. Γιατί είναι ο τέλειος Θεός, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, ομοούσιος κατά πάντα, ο οποίος στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας του Θεού συγκροτεί όλο το θεσμό της Εκκλησίας και είναι η μόνιμη παρουσία του εν αυτή και σε όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας, σε όλη τη ζωή της Εκκλησίας, στη ζωή των πιστών. Δηλαδή στην πραγματικότητα είναι η μόνιμη Πεντηκοστή στα έσχατα, αδιαλείπτος. Ό,τι και αν τελείται μέσα στην Εκκλησία, από την ώρα που βαπτιζόμαστε, που κοινωνούμε, που εξομολογούμαστε, που δεχόμαστε το μυστήριο του Ευχελαίου, από την ώρα που χειροτονούμαστε, και κάθε ιεροπραξία μέσα στην Εκκλησία έχει τη σφραγίδα του Παναγίου Πνεύματος. Τα πάντα είναι με την άκτιστη επενέργεια του παρακλήτου, ο οποίος παράκλητος δίνει τα χαρίσματα στον άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χάρισμα, κανέναν δεν υποτιμά, άλλος έχει περισσότερα, άλλος λιγότερα. Αλλά είναι αυτός ο παράκλητος που επενεργεί και ανακαινίζει το έσω ταμείο της ψυχής μας. Επειδή λοιπόν υπήρξαν αιρέσεις στους προηγούμενους αιώνες, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο, η περίφημη πνευματομάχη, η Εκκλησία καθιέρωσε ιδιαίτερη ημέρα για τον παράκλητο της αληθείας, γιατί δια της ενέργειας της άκτισης χάριτος αυτού, η Πεντηκοστή είναι μόνιμη χαρά και μόνιμη παρουσία μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, στη μυστηριακή της ζωή και στη ζωή μας. Είναι προσωπική μας υπόθεση, δεν αφορά κάποιον έξω από εμάς η Πεντηκοστή. Είναι η προσωπική Πεντηκοστή του καθενός μας. Άλλοτε κάποιοι άνθρωποι την βιώνουν νωρίτερα στη ζωή τους, άλλοτε και την έσχατη τη στιγμή, πριν εκπνεύσουν, ζουν την χαρά της Πεντηκοστής, ανανύπτουν, μετανοούντες μεταμορφώνονται, χαριτώνονται, ανακαινίζονται, σώζονται.
Γι' αυτό τιμάει η Εκκλησία ιδιαιτέρως τον παράκλητο της αληθείας, ιδιαζόντος εξαιρέταιος και εξόχως τη Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή. Και επειδή ζούμε σε καιρούς σκοτεινούς που λείπει το φως, κυριαρχεί η σαπίλα, ας ευχηθούμε μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό ο παράκλητος του φωτός, της ανακαίνησης, της ζωής, της αλήθειας να επενεργεί για να νικά το φως έναντι του σκότους, η αλήθεια έναντι του ψεύδους, η ζωή έναντι του θανάτου, η ελπίδα έναντι της απελπισίας. Τότε η Πεντηκοστή γίνεται προσωπικό βίωμα και εμπειρία, χαρά και ευφροσύνη χωρίς ημερομηνία λήξεως. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν στη δομή σύντησης του Δήμου Ιάσμου τα εγγένεια. Αρχικά πραγματοποιήθηκε αγιασμός για τους χριστιανούς και προσευχή για τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας έξω από τη δομή με παρουσία κόσμου που τηρούσε τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Μέσα στη δομή βρισκόταν οι εργαζόμενοι ενώ οι χώροι ήταν καθαροί και έτοιμοι να υποδεχτούν τους ωφελωμένους. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ότισον δε ημών τη διάνοια και ενίσχυσον ημών τους βραχίωνας ή να πάντοτε το αγαθό πράτομε και να έρθουν που τόσο εργαζόμεθα εις διακονία του λαού σου και εις δόξα σύ και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σύ και του Άγιου Βαγίου. Bismillahirrahmanirrahim. Hüva allazî lâ ilâhe Εντάξει, είμαστε έτοιμοι όλοι. Έτοιμοι είστε. Περιάρχα, δήμαρχε, μία εδώ κάτω. Μία εδώ δεξιά, αριστερά για εσάς. Λίγο από εδώ, παρακαλώ, ευχαριστώ. Πάμε. Ένα, δύο, τρία. Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της νέας δομής σύντησης του Δήμου Ιάσμου. Παρουσία πολιτών και αυτοδιοικητικών, όπως ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, ο Δήμαρχος Ξάνθης και Πρόεδρος της ΔΙΑΜΑΤ Μανώλης Τσεπελής, ο Δήμαρχος Μίκης Ριτβάν Ντελή Χουσέιν, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικών Πολιτικών Τζιχάνη Μάμογλου και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριανών Ρουκιέ Ριζγίτς. Αρχικά πραγματοποιήθηκε αγιασμός για τους χριστιανούς και προσευχή για τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας έξω από τη δομή. Μέσα στη δομή βρισκόταν οι εργαζόμενοι, ενώ οι χώροι ήταν καθαροί και έτοιμοι να υποδεχτούν τους ωφελούμενους. Στη συνέχεια κόπηκε η κορδέλα και οι καλεσμένοι έκαναν μια μικρή ξενάγηση στο χώρο. Σας καλωσορίζω και εγώ από τη μεριά μου στα εγγένεια της δομής σύντησης του Δήμου Ιάσμου, τα οποία πραγματοποιήσαμε πριν λίγα λεπτά από κοινού με τον κύριο Περιφερειάρχη. Θα κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση γιατί έχουμε μια συνάντηση στην Αλεξανδρούπολη με τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Καλαφάτη. Βιάζεται και ο κύριος Περιφερειάρχης, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο γίνεται σύντομος. Πέρα από το σημερινό, έτρεξε το πρόγραμμα του Αντώνη Τρίτσι και καταθέσαμε 8 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 10.500.000 ευρώ, τα οποία αποτελούν τις περισσότερες προτάσεις με τον υψηλότερο προϋπολογισμό σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στην ιστορία του Δήμου Ιάσμου. Ευελπιστώ αυτή η προσπάθεια όλων των εργαζομένων μας να ευδοκιμήσει και να έχουμε απτά αποτελέσματα σε άμεσο χρόνο. Μου δίνεται η ευκαιρία σήμερα, επειδή πάρα πολλές φορές συζητήθηκε και οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια αλλά και την προσωπική τιμή και υπόλοιψή μου, το θέμα του πολιτιστικού συλλόγου, το οποίο απασχόλησε πολλές φορές τα τοπικά δρόμενα. Θέλω απόψε από εδώ να είμαι ξεκάθαρος. Ο σεβασμός μου απέναντι στην ιστορία του πολιτιστικού συλλόγου των Ιασμιωτών και του Ιάσμου είναι απόλυτος, απέραντος και αδιαπραγμάτευτος. Δεν υπάρχει περίπτωση όσον αφορά αυτά που διαδίδουν το χυδαίο ψέμα έξω ότι θα τολμούσα εγώ να πετάξω τα δώρα των Ιασμιωτών έξω από το Μουσείο Πολιτιστικής και Αγροτικής Κληρονομιάς του Ιάσμου. Εξάλλου, αρκετές φορές έχω αποδείξει στην πορεία μου ότι σέβομαι και τις δύο θρησκείες και την ιστορία αυτού του τόπου
εμπράκτος, όχι μόνο με τα λόγια. Το μοναδικό μας μέλημα είναι να αξιοποιήσουμε έτσι όπως πρέπει το Μουσείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, είτε μόνοι μας, είτε από κοινού με το Πολιτιστικό Σύλλογο. Διότι εγώ θυμάμαι τον κύριο Μητροπολίτη να έχει επισκεφθεί το Μουσείο και τον κύριο Σκρέκα από τότε που ανέλαβα. Ενώ το σωστό είναι αυτό το Μουσείο να είναι ανοιχτό, να είναι επισκέψιμο, να φέρνει επισκέπτες στον Ίασμο και να αξιοποιηθεί. Η Δημοτική Αρχή είναι εδώ για να συνεισφέρει. Το ίδιο θα πω και για την παλιά κοινότητα που βρίσκεται πίσω μου. Εκεί μέσα είναι η ιστορία του Χαζηφωτίου. Είναι η ιστορία του αημνίστου Δαλακούρα. Είναι η ιστορία του αημνίστου Γεωργιάδη. Δεν μπορούμε εμείς σαν Δημοτική Αρχή αυτό το κτίριο να το βλέπουμε να ερυπώνει. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Είτε από κοινού με το Πολιτιστικό Σύλλογο, είτε μόνοι μας, είτε σε συνεργασία, πρέπει αυτά τα κτίρια να αξιοποιηθούν. Η αλόγιστη σπατάρη του δημοσίου χρήματος τελείωσε. Η ανεξέλεκτη διάθεση δημοτικών κτιρίων τελείωσε. Έκανα μια έρευνα χτες. Ο Δήμος Κομωτινής δίνει στους συλλόγους του, με δεδομένα του 19 μιλάω, στο Σύλλογο Σαρακατσανέων, στο Σύλλογο Ευρυτών, Ανατολικών Ομιλιωτών, ανασύλλογο 3.500 ευρώ το χρόνο. Πολιτιστικός Σύλλογος εδώ έπαιρνε κάθε χρόνο 10.000 ευρώ ανά έτος. Συνολικά πήραν 80.000 από το 2010. Όταν ανέλαβα δεν είχαμε εδώ παγκάκια να καθίσουμε. Δεν υπήρχαν τουαλέτες στο νηπιαγωγείο των ασωμάτων. Το γυμναστήριο του Ιάσμου, στο γυμνάσιο Ιάσμου είναι έτοιμο να πέσει. Πρέπει να δούμε και τις προτεραιότητές μας. Δεν μπορεί ο καθένας με τα λεφτά όλων των δημοτών να τα διαχειρίζεται έτσι όπως κρίνει αυτός όταν υπάρχει μια δημοκρατικά εκλεγμένη Δημοτική Αρχή. Το πρόβλημα, και ξεκαθαρίζω και κλείνω αυτή την κουβέντα, δεν είναι με το Πολιτιστικό Σύλλογο, δεν είναι με τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου, δεν είναι με τους ιασμιώτες. Είναι ότι δεν επιτρέπεται ηθικά, πολιτικά κάποιος να είναι πρόεδρος ή γενική γραμματέας σε έναν πολιτιστικό σύλλογο και ταυτόχρονα να είναι πρόεδρος τοπικού ή δημοτική σύμβουλος και να καρπώνεται τα ωφέλη και από τις δύο θέσεις. Να βρίσκεται σε αντίπαλη παράταξη και να αποδοκιμάζει ή να αντιπολιτεύεται τη Δημοτική Αρχή της πλειοψηφίας. Το πρόβλημα δεν είναι πολιτιστικό, ούτε έχει σχέση με την ιστορία του Ιάσμου, ούτε με τους ιασμιώτες. Είναι, και το λέω ξεκάθαρα, μόνο δύο πρόσωπα και από αποκλειστική υπετιότητά τους λειτουργεί εις βάρος του Συλλόγου και των πολιτικών δρομένων της περιοχής. Σας είναι γνωστά, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Τους καλώ για άλλη μια φορά λοιπόν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να διευκολύνουν την αγαστή και επιβεβλημένη συνεργασία του Συλλόγου με τον Δήμο Ιάσμου, πράττοντας αυτό που έπρεπε ήδη να πράξουν από την εκλογή του σε αιρετή θέση. Δομή σύντησης. Εγώ θα παρακαλέσω σε αυτό το σημείο να καλέσω δίπλα μου την Μαρία της Τράντζαλη, τον Ερτζάν Τζαναβάραλη και τη Λεμονιά την Πάτζιο. Τους κάλεσα διότι εγώ έβαλα μόνο την ιδέα. Αυτά τα παιδιά έτρεξαν τη δομή σύντησης, αυτοί αξίζουν τα πρώτα συγχαρητήρια, αυτοί αξίζουν την αναγνώριση από εσάς και όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτες μου στο Δήμο που προσέφεραν. Εμείς πιστεύουμε στο κσμέτ, πάτερ, στη μοίρα. Και λέει, το πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατον, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, και ο ιστορικός Ηράκλητος εστίνει μαρμένα πάντα, όλα είναι γραμμένα. Όλα ήταν λοιπόν μια αλληλουχία γεγονότων, τα οποία τα έφερε έτσι η μέρα και υπάρχει, η μοίρα και υπάρχει σήμερα η δομή σύντησης. Και γιατί το λέω. Είχαμε ως προεκλογική δέσμευση να δώσουμε στους συνταξιούχους μας κουπόνια του 1 ευρώ, το οποίο δεν μπορέσαμε να το υλοποιήσουμε λόγω κορονοϊού. Λόγω κορονοϊού,
Ο κορονοϊός όμως μας έδωσε η μοίρα μια ιδέα επιπλέον. Με την καραντίνα του αγιάσματος αρχίσαμε τη σύντηση στους κατοίκους του αγιάσματος και μας ήρθε η ιδέα να το επεκτείνουμε και να το πάμε σε όλους τους κατοίκους. Και το κάναμε. Το κάναμε μέσα από μια ομαδική δουλειά, το κάναμε αργότερα μέσα από το πρόγραμμα της περιφέρειας και το κάναμε ίσως με τη συμμετοχή ανθρώπων που τυχαία βρέθηκαν σε θέσεις, γι' αυτό λέω για τη μοίρα. Γιατί αν ένας πρώην αυτοδιοικητικός είχε δεχτεί τη θέση του Γενικού Γραμματέα, η Μαρία Στράντζαλη δεν θα ήταν στη θέση της. Εκείνη η επιλογή ήταν με πολιτικά κριτήρια, η επιλογή της Μαρίας ήταν όμως με αξιοκρατικά κριτήρια. Και εγώ προσωπικά είμαι υπερήφανος και θα παρακαλέσω ένα ζεστό χειροκρότημα για τη Μαρία, γιατί δούλεψε πάρα πολύ για τη δομή σύστησης. Όταν παραιτήθηκε μια συνεργάτιδά μου λόγω διαφωνίας, ειδική συνεργάτιδα, έκανα πρόταση σε έναν άλλο συνεργάτη οικονομολόγο, ο οποίος επειδή ήταν ενταγμένος σε ένα πρόγραμμα, αδυνατούσε να πάρει δεύτερη έμιση θέση και τότε επέλεξα πάλι η μοίρα τυχαία τον Ερτζάν. Αν δεν ήταν ο Ερτζάν λοιπόν, σήμερα η δομή σύντησης δεν θα υπήρχε. Ένα ζεστό χειροκρότημα και για τον Ερτζάν. Όταν νομοθετήθηκε η θέση του 5ου Αντιδημάρχου του Αμίστου, εμείς αυτό το συνδυάζουμε, κύριε Περιφερειάρχα, με μια θέση στα νομικά πρόσωπα, τον 5ου Αντιδήμαρχο. Αυτό το συνδύασα τυχαία, χωρίς να προβλέψω τη λειτουργία αυτής της δομής, με τη Λεμονιά. Η Λεμονιά ανέλαβε λοιπόν την 5η άμεση Αντιδημαρχία και το νομικό πρόσωπο του Κεπακαδί. Αν δεν ήταν και η Λεμονιά, ούτε αυτή η δομή πάλι σήμερα θα λειτουργούσε. Ένα ζεστό χειροκρότημα και για τη Λεμονιά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου, όλα τα μέλη του συνδυασμού, τους εργαζομένους μας, τους δωρητές μας που συνεισέφεραν σε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να κάνω ειδική αναφορά όμως στον κύριο Περιφερειάρχη απόψε. Με τον Χρήστο είχαμε πολιτικές διαφωνίες προεκλογικά. Έντονες. Ίσως από τη μεριά μου πολλές φορές έντονες, στις οποίες ο Χρήστος προς τιμήν του δεν αντέδρασε. Αυτές οι διαφωνίες όμως έμειναν πίσω. Έχουμε μια αγαστή συνεργασία και θέλω να το δηλώσω δημόσια, με αμοιβαίο σεβασμό και αλληλοεκτίμηση, όπως είπα απέναντι όταν μίλησα στην επινίκαιο ομιλία μου, εγώ σεβάστηκα το θεσμό του Περιφερειάρχη, τον εκλεγμένο Περιφερειάρχη, το ίδιο πράττει ο Χρήστος. Δεν αδίκησε την περιοχή μου, οφείλω να το ομολογήσω. Έκανε μάλλον ένα έργο, μια παρέμβαση ομβρίων υδάτων ανάντι του Αρνεμουσίου και μπορώ να πω, τολμώ το λέω, ότι σώθηκε ο Ίασμος και με τις δικές μας μικρές παρέμβασεις. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Αν δεν ήταν ο Χρήστος ο Μέτιος να χρηματοδοτήσει τους υπαλλήλους, τους εργαζομένους με 200.000 ευρώ, γιατί είναι με συγχρηματοδότηση της περιφέρειας, αυτή η δομή δεν θα λειτουργούσε. Άρα, τουλάχιστον από τη μεριά μας και από τους ωφελουμένους, Χρήστο, αξίζει την ηθική αναγνώριση, αλλά ευελπιστώ, γιατί γι' αυτό τρέχουμε και ζούμε, θα έχεις νομίζω και την εκλογική ανταπόκριση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους των ωφελουμένων και όλων των συνδημοτών. Και επειδή όταν έρχονται υψηλά ιστάμενοι πρόσωπα, αυτοδιοικητικοί άνθρωποι στον τόπο μας, ήθιστε να ζητάμε και κάτι, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αυτοκίνητο για τη μεταφορά των φαγητών στα σπίτια και δεν μας φτάνει και έχω διαθέσει το υπηρεσιακό μου αυτοκίνητο. Δεν είναι πολύ ακριβό το αυτοκίνητο, 6,5 χιλιάρικα. Ή από το Μανώλη το Τσέπελη θα το πάρουμε ή από το Περιφερειακό Ταμείο. Θα πάρω τη δέσμευση μετά. Δημιουργήσαμε μια σπουδαία δομή με στόχο και γνώμονα την προστασία των αδυνάμων, μοναχικών, ηλικιωμένων συνδημοτών μας. Είμαστε περήφανοι, όλοι ενωμένοι, εργαζόμενοι, αιρετοί, χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι καθημερινότητα, μικρές ιδέες, μικρές παρεμβάσεις, μικρά πράγματα. Συντριβάνει παγκάκια, κάδι, μηχανήματα, καθαριότητα. Είναι όμως κυρίως μεγάλες ιδέες, μεγάλα όνειρα, σπουδαίες πράξεις, πράξεις αλληλεγγύης, πράξεις ανθρωπιάς, κοινωνικής προστασίας, για μένα κυρίως και πρωτίστως είναι αυτά.
Η σημερινή δομή λοιπόν είναι το σπουδαιότερο έργο και κατόρθωμα αυτής της περίοδου για τη δημοτική μας αρχή. Είναι ό,τι καλύτερο μας συνέβη τους πρώτους 20 μήνες της διοίκησής μας. Και λέμε, λέω και κλείνω, η ανθρωπιά, η λεβεντιά, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός στον αδύναμο δεν νομοθετούνται. Δεν υπάρχει νόμος που να σε κάνει άνθρωπο. Σας ευχαριστώ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε και για τα καλά σας λόγια. Και η αλήθεια είναι βέβαια να το αποκαλύψω ότι έχει ζητήσει πολλά περισσότερα, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Κυρίες και κύριοι, ένας από τους βασικότερους άξονες της πολιτικής μας είναι η κοινωνική πολιτική. Και εννοώ πέρα από τις υποδομές, πέρα από την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, πέρα από την στήριξη της επιχειρηματικότητας, πέρα από τις επενδύσεις στην ενέργεια, στο φυσικό αέριο, η ανάπτυξη του τουρισμού, η στήριξη της υγείας, είναι και η κοινωνική πολιτική. Διαθέτουμε πολύ σημαντικούς πόρους από το ΕΣΠΑ, το λεγόμενο ΕΣΠΑ, από το επιχειρησιακό μας πρόγραμμα, για όσους συμπολίτες μας έχουν πραγματικά ανάγκη. Είτε αφορά αυτό οικογένειες και παιδιά που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, είτε αφορά άτομα με αναπηρία, παιδιά με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες, ή και ενήλικα άτομα με αναπηρία, γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση, ηλικιωμένους, κοινότητες Ρωμά, αλλά και άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα, με άνοια, με εξαρτήσεις, για όλους αυτούς, για ανέργους, για όλους αυτούς πραγματικά πολύ σημαντικούς πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στον πρώτο άξονα, στον τομέα που ανέφερα για την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική συνοχή, είναι και η συγκεκριμένη δομή σύντησης που χρηματοδοτούμε εδώ στον Ίασμο, μαζί με άλλους τέσσερις δήμους, μαζί και σε άλλους τέσσερις δήμους, πέντε δήμοι συνολικά, εκτός από το Δήμο Ιάσμου. Οπότε, κύριε Δήμαρχε, να το γνωρίζετε αυτό. Της Αλεξανδρούπολης και για να αναφέρω, της Ορεστιάδας, του Νέστου στην Καβάλα και του Νευροκοπίου στη Δράμα, με πάνω από 1.700.000 ευρώ και περίπου, κάτι λιγότερο ίσως, είναι οι υπολογισμοί αυτοί, περίπου με 1.000 ωφελούμενους. Το παράδειγμα αυτό της συνεργασίας πρώτου και δεύτερου βαθμού, δηλαδή Δήμου και Περιφέρειας, θεωρώ είναι ένα σημαντικό στίχημα που έχουμε να κερδίσουμε της καλής συνεργασίας, ώστε η Περιφέρεια χρηματοδοτεί για το προσωπικό, για όλες τις λειτουργικές ανάγκες και ο Δήμος έχει την ευθύνη να λειτουργεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να φροντίσει να είναι ποιοτικά τα προϊόντα, οι πρώτες ύλες, έτσι ώστε το αποτέλεσμα αυτό για όσους, όπως είπα, συμπολίτες μας έχουν πραγματικά ανάγκη να είναι χειροπιαστό και μπορεί μέσω από δωρεές, πολύ σημαντικό, το αναφέρατε νωρίτερα, και θελοντικές ομάδες που βοηθούν να αυξηθούν ακόμα περισσότερο οι ωφελούμενοι. Θέλω λοιπόν να σας πω, κύριοι Δήμαρχοι, αλλά και κυρίες και κύριοι, ότι στο νέο ΕΣΠΑ που σχεδιάζουμε τώρα αυτό το διάστημα, για τον άξονα αυτό της καταπολέμησης της φτώχειας και της κοινωνικής συνοχής, σχεδιάζουμε να διπλασιάσουμε τους πόρους. Συνεπώς, και να στηρίξουμε όλες τις δομές που ήδη θα λειτουργήσουν αυτό το διάστημα και να γίνουν ακόμα περισσότερες σε όσες φυσικά η κοινωνία θα δείξει που υπάρχουν, δηλαδή πραγματικές ανάγκες, φέτος των συμπολιτών μας να είναι σημαντικό. Με αυτές τις σκέψεις, θέλω, αγαπητέ Δήμαρχε, να σε συγχαρώ για την πρωτοβουλία, σε σένα και όλα τα υπόλοιπα στελέχη του Δήμου, αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, το προσωπικό που βοήθησαν στην δημιουργία αυτής της δομής, και να ευχηθώ να πάει καλά, εννοείται, να είναι λιγότεροι κάθε χρόνο, όπως είπατε στην ομιλία σας. Όμως εγώ θα ξεκινήσω με μια στεναχώρια, ότι μας έφαγε ο Δήμος Ιάσμου αυτό το πρόγραμμα. Και έμεινα για πρώτη φορά δεύτερος, θα πω την κακία μου. Έτσι, όμως, θέλω να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα τον Περιφερειάρχη, που πραγματικά όλους μας έχει αγκαλιάσει. Και ένα πράγμα θα πω δημόσια, γι' αυτό συγχαίρω τον εξαίρετο συνάδελφο εν τέρει Δήμαρχο του Ιάσμου, γιατί όταν ξεκινήσαμε αυτή την πορεία δημιουργίας με τον Περιφερειάρχη μας,
είχε πει φέρτε μου προτάσεις τεκμηριωμένες και εγώ είμαι εδώ. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας οι δήμαρχοι πόσο μεγάλη ευθύνη έχουμε απέναντι στην κοινωνία όταν δεν πάμε τεκμηριωμένες προτάσεις στην περιφέρεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό συγχαίρω ιδιαίτερα τον εξαίρετο συνάδελφό μου που μας έφαγε όλους με τους άλλους δύο συναδέλφους και πήρε αυτό το κοινωνικό πρόγραμμα που πραγματικά είναι ένα στοίχημα. Θέλω να συγχαρώ. Θέλω να ξέρω ότι είμαστε και εμείς παρέα και μακάρι με προφανώς ο Περιφερειάρχης την πρώτο λόγο είναι προϊστάμενος μας και αυτός έχει το καρπούζι και το μαχαίρι για την οικονομική επιλογή χρηματοδότησης σε όλα τα επίπεδα προγραμμάτων. Εγώ όμως δεν μπορώ να έχω παράπονο γιατί μας έδωσε 60 εκατομμύρια για τα σκουπίδια, θα μας δώσει και άλλα και θα είναι αγένεια να περιορίζουμε ένα περιφερειάρχη σε μία μόνο δομή αστοχίας επιλογής μη χρηματοδότησης όταν στις 15-20 σε όλη την περιφέρεια έχει ανταπεξέλθει και τον ευχαριστούμε. Όμως θα πω κάτι δημόσια γιατί είναι και ο φίλος μου Λιβάνη Δήμαρχος της Μίκης. Αν δεν είμαστε ικανοί κύριοι συνάδελφοι να μην αφήσουμε μία δραχμή στην περιφέρεια και να κάνουμε περιφερειάρχη να τρέξει στην Ευρώπη να φέρει και άλλα χρήματα, εμείς δεν είμαστε καλοί δήμαρχοι. Άρα λοιπόν να το καταλάβουμε, να ενωθούμε, να συμπορευτούμε στην προετοιμασία μελετών και ανοίγοντας τώρα ο περιφερειάρχης μας όλες τις δομές οι οποίες έχουν μας κάνει να έχουν βελτιώσει την ποιότητα της ζωής της κοινωνίας μας, την κοινωνική παροχή αυτής της δομής που είναι ό,τι πιο σημαντικό και άλλες δράσεις που μπορούν να βελτιώσουν σε όλα τα επίπεδα, όπως είπε ο ξένος συνάδελφός μου, την εκπαίδευση, την άθληση, τον πολιτισμό, τα σκουπίδια που ίσως είμαστε με αυτόν τον περιφερειάρχη πρώτοι στην Ελλάδα που θα λύσουμε το πρόβλημα της πλήρης επεξεργασίας και αξιοποίησης σκουπιδιών. Δεν είναι αυτό τόσο απλό. Από τις πρώτες περιφέρειες τελειώνουμε τον κύκλο αυτόν. Και ευχαριστώ βέβαια τους συνάδελφους που με στηρίξαν και εμένα για να είμαι σε αυτή τη θέση που θεωρώ ότι θα σας δικαιώσω στο τέλος. Με δουλειά και με συνεργασία όλους μαζί. Χαίρομαι. Ζηλεύω. Σε εύχομαι καλή επιτυχία. Θα συγχαρώ όλους όσοι συμβάλλαν γι' αυτό, αλλά θέλω να πω δημόσια μόνο την ευθύνη που έχουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες υπάλληλοι σε αυτή τη δομή. Πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να ζουν με αγάπη, χωρίς ωράριο, με σεβασμό την ποιότητα παροχής υπηρεσιών σε αυτή την υπέροχη κοινωνία που εκπροσωπείτε. Σας ευχαριστώ γιατί μου κάνατε να έρθω εδώ και εύχομαι, κύριε Περιφερειάρχα, να έρθουμε και με τον Λιβάνη, τον φίλο μου, την άλλη φορά να πάρουμε και εμείς, γιατί ο Εντέρ μας έφαγε. Δοκιμαζόμαστε στο πιο ευαίσθητο σημείο, δοκιμαζόμαστε στην ανθρωπιά, δοκιμαζόμαστε στις σχέσεις, στις γειτονικές, δοκιμαζόμαστε πια στο σπίτι μας τι έχουμε να φάμε και τι έχουμε να δώσουμε στο γείτονα. Δεν μας έφτανε αυτό, την τελευταία χρονιά έχουμε και το θέμα του κορονοϊού που μας έβαλε σε πιο βαθιά σκέψη, σε μεγαλύτερη δυσκολία. Για να μην κουράζω το ακροατήριο, κύριε Δήμαρχε, χαρά μου, όπως λέει και ο κύριος Δήμαρχος Ξάνθης, ζηλεύουμε όντως, αλλά χαρά και μεγάλη χαρά μπορώ να πω για μένα, που σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή ένας πολιτικός που θα μπορούσε να έχει προτεραιότητες πολλές και διάφορες, με πολιτική σκοπιμότητα βεβαίως, επιλέξετε να κάνετε πράξη αυτό το δύσκολο έργο στην ουσία που έχει να κάνει με το πρόβλημα που λέγεται σύντηση. Σας ευχαριστώ, σας συγχαρώ και εύχομαι να έχει μεγάλη επιτυχία και να γίνει και παράδειγμα για εμάς. Καλή επιτυχία. Το πρωί της Κυριακής, της 50ης, 20 Ιουνίου του 2021, ο Σεβασμιότατος ιερούργησε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας Κομωτινής και Προέστη του Εσπερινού της Γονικλησίας, ευχόμενος το Άγιο Πνεύμα να ευλογεί, να φωτίζει και να καθοδηγεί τη ζωή όλων μας.
Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό της του Θεού Σοφίας στην Κομωτινή και προεξερχόντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνίας και Κομωτινής κυρίου Παντελεήμονος. Η Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής. Το Άγιο Πνεύμα να ευλογεί, να φωτίζει και να καθοδηγεί τη ζωή όλων μας, ευχήθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρωνίας και Κομωτινής. Έχει το οποίο και η λύση παρόν, η σκληρονομία αναφέρεται στου πιστήρου αίκαρε. Εμφανέστατο δε πάθο την χάρη, τι σύσπαντιδέ και αποσχόλη σήμερα κατά πέρουσα και τα δούπολη κυρίε σκοπό αυτό, διότι πάθο και ω ανθρώπου, η θεογνωσία του κυρία διαλέγου, η σαφή του κοπίου εξάλλου. Φωτί που πνεύμα που σε φωτίστηκε και τη συμβάλλοντα ω έντο χώρου απειλάγια και δίνω αισθητό και πυρίω γνωστό διαμονή και υπερηφή ενεργεία η πιστεύει στην επακολέφθηκε. Και σε θεολογή σύν το πατρί και το αγίο πνεύμα εν μια θεόλη και την άλλη και εξουσία να την δάσκη. Σίγου το αφάγασμα του πατρός. Ότι σου σκίασε και σκίσω του Μοτοκλάμπ Αλεξανδρούπολης, τον Ηλία Γρηγοράκη, που πραγματοποιούν τη μοτοβόλτα από το Σάββατο στο νησί της Αμοθράκης, καταφέρνοντας να έχει το νησί 100% πληρότητα. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, Μαρίνα. Καλησπέρα από το νησί των Μεγάλων Θεών της Αμοθράκης. Πόσοι περίπου μοτοσυκλετιστές έχουν μεταβεί στο νησί και συμμετέχουν σε αυτή τη μοτοβόλτα? Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την ακτοπλοϊκή εταιρεία της Ζάντε Φέρης και τα στοιχεία του Συλλόγου, περισσότεροι από 180 μοτοσυκλετιστές, 180 μοτοσυκλέτες. Οι περισσότεροι είναι διπλοί, οπότε μιλάμε για 230 με 250 άτομα. Μετέφερε μας λίγο το κλίμα και το πρόγραμμα που έχετε ακολουθήσει. Βλέπουμε και από το Facebook ότι είστε ιδιαίτερα δραστηριοί. Όλα κυλάνε πάρα πολύ όμορφα. Προσπαθούμε να ανακαλύψουμε κάθε γωνία της Θράκης. Έχουμε επισκεφθεί όλες τις ομορφιές του νησιού, από το Φαράγγι του Φωνιά, από τους κήπους. Σήμερα ήμασταν στην Παχιά Άμμο, τη χώρα. Μας βοηθάνε πάρα πολύ και οι μοτοσυκλετιστές εδώ από το νησί, οι φίλοι. Και οργανώνουμε κάθε μέρα μοτοβόλτες και πηγαίνουμε παντού. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Από ό,τι μου έχει μεταφέρει και ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος που μιλάω συνέχεια, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα. Οπότε όλα πάνε καλά. Έχουν έρθει στο νησί και οι μοτοσυκλετιστές από άλλους νομούς εκτός του Εύρου? Έχουμε μοτοσυκλετιστές από Πτολεμαϊδα, από Κιλκής, από Άρτα. Και πάρα πολλούς από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τι εισπράττετε από τους παραβρισκομένους, είναι κάτι που θέλουν να γίνει θεσμός, να συνεχιστεί? Βασικά τους άρεσε πάρα πολύ το νησί. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν το είχαν επισκεφθεί και πλέον θα το έχουν σαν τουριστικό προορισμό. Αυτό ήταν και ο στόχος, να γνωρίσουν το νησί. Τώρα έγιναν και κάποιες κουβέντες, αν μπορούμε να το καθιερώσουμε, σε κάποια άλλη ημερομηνία προφανώς, και το σκεφτόμαστε. Όλοι πάντως εδώ είναι πολύ ευχαριστημένοι, μας έχουν δεχθεί πάρα πολύ φιλικά, είναι πολύ θετικοί σε αυτή την ιδέα. Αυτό είναι το κλίμα που παίρνουμε. Οπότε γιατί όχι, να δούμε αν μπορούμε να το καθιερώσουμε. Αυτή θα ήταν και η επόμενη μου ερώτηση. Κατά πόσο το νησί, οι παράγοντες, γιατί είδαμε και ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, όλοι στήριξαν αυτή την εκδήλωση, η οποία μπορεί να διοργανώθηκε πολύ γρήγορα, αλλά παρόλα αυτά διοργανώθηκε πολύ σωστά.
Όλοι είναι πάρα πολύ θετικοί, Μαρίνα. Έχουν αγκαλιάσει αυτή την ιδέα. Οπότε έχουμε μπροστά μας κάτι ωραίο. Θα γίνει κάτι ωραίο. Απλώς κοιτάμε τώρα να περάσουμε πολύ όμορφο το τετραήμερο. Να ικανοποιήσουμε και τους φίλους μοτοσυκλετιστές που έχουν έρθει από μακριά. Και εμείς μαζί τους να περάσουμε όμορφα. Και τα υπόλοιπα όλα θα συζητήσουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλώς ήρθατε. Στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσετε τα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομωτινής. Με αυτό θα δούμε την πρόγνωση του καιρού για αύριο. Ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς, καλή συνέχεια.